Να πάμε σε μια είδηση. Συμβαίνει αυτή την ώρα, κυδεύεται αυτή την ώρα. Ο Τάσος Πιζηρκιανίδης, ο πολύ αγαπητός, πολύ γνωστός ηθοποιός. Πολύ γνωστός ηθοποιός και άνθρωπος χαμηλών τόνων και ένας άνθρωπος αφιερωμένος στην τέχνη του. Θέλω να σας πω ότι ο πολλής κόσμος συνήθως τους ηθοποιούς τους γνωρίζει και τους αγαπάει μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή, ο Τάσος Πιζηρκιανίδης είναι ο άνθρωπος που από όταν έπαιξε το σύριαλ το Εμείς και Εμείς, τότε στην Συγγνώμη, Χρύσλα, παρακολουθούμε εικόνες, τις οποίες πήραμε πριν από λίγα λεπτά, έφτασαν εδώ στο κοντρόλ μας από τη Θεσσαλονίκη, καθώς στη Θεσσαλονίκη γίνεται Αγίου η κηδεία. Αγίου Παντελεήμονα στην Πολύχνη. Mm-hmm. Ο Τάσος Πιζηρκιανίδης, λοιπόν, έλεγα ότι όλοι τον γνωρίζουν γιατί ενσάρκωσε ένα χαρακτηριστικό ρόλο στο Εμείς και Εμείς, στο Χάμπο. Ο Τάσος Πιζηρκιανίδης όμως δεν ήταν μόνο χάμπος. Ήταν ένας ηθοποιός με εξαιρετικές σπουδές. Σπούδασε, παρακαλώ, στο Παρίσι, στο Κονσερβατουάρ. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια ανήκει στο ΚΘΒΕΣ, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Αλλά στο Ελεύθερο Θέατρο, σε όλη την πορεία της ζωής του, έκανε συγκλονιστικές παραστάσεις. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε από το Βολανάκι και το Βουτσινάκι, τον Ευαγγελάτο, μέχρι τον Τζιάνο και τον Χουβαρδά. Είναι ένας ηθοποιός ο οποίος ήταν εργαλείο για τους σκηνοθέτες, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, που τον ξαναείδαμε βέβαια στην τηλεόραση, αλλά αφιερώθηκε όλα τα χρόνια της ζωής του σε αυτό που αγαπούσε πολύ, στο θέατρο. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια νόσησε από καρκίνο, δεν μπόρεσε να κερδίσει τη μάχη με το θάνατο και έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής. Και όπως χαρακτηριστικά έγραψε η αδελφή του Μαρία στο μήνυμά της στο Facebook, γιατί έτσι έγινε και γνωστό, γιατί ό,τι ζούσε το ζούσε μόνος του με τους πολύ δικούς του ανθρώπους, έφυγε με μία πνοή, ήρεμα. Αυτό που όλοι λέμε για τους ανθρώπους που αγαπούμε. Να φύγει ήρεμα μετά από όλη αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Σήμερα λοιπόν στην Πολύχνη, όλοι όσοι αγάπησαν πολύ τον Τάσο Πιζηρκιανίδη, μην ψάχνετε να βρείτε διάσημους, όπως λέμε στην Ελλάδα. Μην ψάχνετε να βρείτε πολιτικούς, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε την ησυχία του και ήθελε μόνο την τέχνη του. Δεν έτρεξε κανένας για να φωτογραφηθεί με τον Τάσο Πιζηρκιανίδη και τους δικούς του. Αλλά αυτοί που πραγματικά τον αγάπησαν και εκτίμησαν και σέβονται την τέχνη του, είναι όλοι εκεί στην Πολύχνη. Ήβα, έχει στείλει Στεφάνη η Έλληνα Ιτζαβαλιά με τον Μάρκο Σεφελή. Όπου είχαν και συνεργαστεί και είχαν εξαιρετικές σχέσεις. Είδα Στεφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που όπως μας είπε συνεργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Και από ό,τι διάβαζα, η αδελφή του ανακοίνωσε το θάνατό του στο διαδίκτυο. Η Μαρία μέσω του Facebook και έτσι και έγινε και γνωστό. Από τα ξημερώματα δηλαδή της Κυριακής που άφησε την τελευταία του πνοή, όλοι έμαθαν ότι ο Τάσος Πιζηρκιανίδης έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα. Και έτσι μαθεύτηκε. Είδαμε και τον κύριο Καστανίδη. Την οικογενειακή του κατάσταση την ξέρουμε. Δεν είναι παντρεμένος, όχι. Δεν είναι παντρεμένος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα, αγαπητοί φίλοι. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη με δυσάρεστη είδηση ξεκινήσαμε.